Αριστοτρίτη, 14 Μαρτίου 2023. Γεια σας, γεια σας, το θέμα μας. Λοιπόν, το ψυχικό κόστος που πληρώνουμε όταν συνεργαζόμαστε με ανθρώπους που έχουν ψυχοπαθητικά στοιχεία. Μάλιστα, το ψυχικό κόστος της συνεργασίας με ψυχοπαθείς στο περιβάλλον εργασίας. Τι σημαίνει ο όρος ψυχοπαθείς και ψυχοπαθητικά στοιχεία? Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι γενικότερα δεν είναι ισορροπημένοι ψυχολογικά, και έχουν κάποια στοιχεία όπως η, ότι είναι μακυβελιστές, τους αρέσει να βασανίζουν τους άλλους, τους αρέσει να κάνουν gaslighting, τους αρέσει να κάνουν γενικότερα, έχουν αρχισιστικά στοιχεία, ε, δεν είναι υγιείς οι σχέσεις τους και έχουν έτσι μια, έναν έρωτα με τον εαυτό τους και με την εξουσία. Είναι εξουσιομανής. Όταν λέμε ψυχοπαθής, δεν εννοούμε κάποιο που πάσχει από κάποια ψυχική διαταραχή. Η λέξη ψυχοπαθής χρησιμοποιείται, οι ψυχοπαθητικά στοιχεία, για να περιγράψει την αρχισιστική και αντικοινωνική συμπεριφορά. Ναι, και τον αρκησιστικό αυτόν και στην προσωπικό. Γι' αυτό και δεν μιλήσαμε για διαταραχή, έτσι. Mm. Δεν mm. κάνουμε τώρα διάγνωση mm. και λέμε ότι όποιοι έχουν αυτά τα στοιχεία, αν είναι, έχουν αυτή τη διαταραχή, ή έχουν ψυχοπαθητικά στοιχεία. Είναι οι άνθρωποι που αρέσκονται να έχουν εξουσία, που είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολοι στο να συνεργάζεσαι μαζί του. Ε, όχι δύσκολη, κακοποιητική, δεν τους αντέχεις, δεν τους ανέχεσαι καθόλου. Ε, και είναι οι άνθρωποι ότι είναι πάρα πολύ... Η προσωπικότητα του είναι πολύ φανταζέ, δηλαδή θέλεις να σε δίπλα θέλεις σε, σε, όταν τους γνωρίζει, σου κάνουν πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση κτλ. Αλλά από αυτά τα λόγια που λένε, τα περισσότερα είναι υπεπτερέοντα, δηλαδή είναι λόγια του αέρα, δεν, δεν, δεν είναι επί της λόγια, τα λένε για να εντυπωσιάζουν, τα λένε για να ρίξουν έτσι, λάδι στη φωτιά, τα λένε για να διασκευάζουν εντυπωσει. τα λένε για άλλους λόγους τα περισσότερα. Και αυτό που τέλος πάντων θέλω να καταφέρουμε μέσα από αυτόν το θέμα, γιατί το έχουμε κάνει και παλιότερα σε εκπομπή, αν θυμάστε. Ναι, κορίτσια. Έχει, να έχει να κάνει και με το mobbing αυτό. Ακριβώς. mobbing, bullying στην εργασία συμβαίνει από ανθρώπους οι οποίοι ανήκουν σε αυτόν τον στυλ προσωπικότητα, το ψυχοπαθητικό. Είναι η λεγόμενη σκοτεινή τριάδα, όπου είναι τρία στοιχεία τα οποία κάνουν Πραγματικά πολύ ενοχλητική είναι η συνύπαρξή μα με αυτού του ανθρώπου. Η τάση για ναρκισμό και εξουσία, ο μακεβαλισμό και η ψυχοπάθεια. Α εξηγήσει λίγο τον μακεβαλισμό. Είναι οι άνθρωποι γενικότερα που κάνουν εσκεμμένα κάποια πράγματα Ιντρίγγες. για να βασανίσουν κάνουν τον άλλον. Του αρέσει ίντρίγγες. να βασανίζουν του άλλου, του αρέσουν ε, να διαιρούν και να βασιλεύουν, mm. να δημιουργούν προβλήματα. Και μέσα από αυτά να βγαίνουν αυτοί αλόβητοι. Ναι. Ήπουλα πράγματα. Ε, λοιπόν, ε, αυτό που φαίνεται από την έρευνα είναι ότι οι άνθρωποι. Και ο όρο έχει βγει από το βιβλίο του Μακιαβέλη ο Ηγεμόνα. Ακριβώ. Που περιγράφει έναν τέτοιον άνθρωπο ο οποίο είναι δεν στενοχωριέται καθόλου για του άλλου, δεν έχει καμία συμπονία για του άλλου, φτάνει να εξουσιάσει. Ακριβώ. Καμία απουσία παντελή ενσυναίσθηση, δεν υπάρχει καμία αίσθηση του να μπω στη θέση του άλλου, δεν υπάρχει ενοχή, ε, δεν στενοχωριέμαι καθόλου, έχω μια σκληρότητα για αυτά που παθαίνει ο άλλο και μια αναπάθεια. Και γενικότερα αυτούς τους ανθρώπους τους συναντάμε σε πολύ ψηλά πόστα. Και αυτό το λέμε για να το ακούν και οι άνθρωποι που έχουν εταιρείε που, που επιλέγουν άτομα για υψηλές θέσεις. Όπου στο τέλος της ημέρας έναν τέτοιον άτομο είναι ικανό να σου διαλύσει όλη σου την εταιρεία. Και γιατί είναι ικανό να σου διαλύσει όλη σου την εταιρεία. Γιατί ε, θα σου διώξει όλους τους υπαλλήλου. Θα κάνει και τους, τους πιο πλέον ικανό, ικανούς υπαλλήλους σου να μην μπορούν να εργαστούν, να μην μπορούν να αποδώσουν στο βαθμό που θα μπορούσαν να μην είναι παραγωγικοί, επειδή ακριβώς υπάρχει στη θέση κλειδί, στη διοίκηση, στο, στη διαχείριση προσωπικού, του ανθρωπίνου δυναμικού, έναν άτομο το οποίο έχει αυτά τα στοιχεία. Άρα με λίγα λόγια θα σου, θα σου στοιχήσει πάρα πολλά χρήματα, γιατί το να α, προσλάβεις έναν υπάλληλο είναι χρήματα. Πρέπει να τον περιμένεις να μάθει, πρέπει να του δώσεις κάποια μισθόν χωρίς να ξέρει ακόμα τη δουλειά. Πρέπει να επενδύσεις πάνω του. Ε, πρέπει να του δώσεις το χρόνο και το χρόνο να μπορέσει να γίνει αποδοτικός και παραγωγικός. Και άμα σου φύγει θα πρέπει να τον αποζημιώσεις και στη θέση του να πάρεις κάποιον άλλον, ο οποίο να τον περιμένει στον ίδιο βαθμό μέχρι να μπορέσει να σου αποδώσει και να είναι παραγωγικός. Άρα, σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια επιχείρηση σήμερα, το να προσλάβει σε θέση τέτοια αγγλίδη, ανθρώπους που έχουν ψυχοπαθητικά στοιχεία είναι ότι χειρότερο για εκείνο. Και αυτό το λέμε για ψυχοεκπαίδευση και προς, αυτούς, προς, αυτήν την κατεύθυνση. Ναι, υπάρχει όμως και το σύνηθες πρόβλημα, μια, επιχείρηση είναι μια οικογενειακή επιχείρηση mm -hmm. και να έχεις για παράδειγμα, ξέρω να είσαι το παιδί του ιδιοκτήτη της επιχείρησης και να έχεις να διαχειριστείς το γονιό σου μέσα στην επιχείρηση, ο οποίο να έχει αυτά τα ψυχοπαθητικά στοιχεία και η νέα γενιά να δυσκολεύεται πάρα πολύ. Δηλαδή, εκεί δεν είναι θέμα να, μη, να προσλάβεις κάποιον που είναι δική τη δουλειά και σου την έχει, ή σου την έχει δώσει τη δουλειά, ή σε έχει βάλει σε, ξέρω, σε βάλει σε, έχει βάλει, σε, θέση... Ε, 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 διευθυντική μέσα σε εκείνη τη δουλειά. Υπάρχουν και αυτά. Ναι, ε, κάποιο νομίζω που θέλει να πάει καλά η δουλειά του θα πρέπει να διαλέξει ποιου ανθρώπου θα πρέπει να είναι στη δουλειά του. Αν του έχει στην οικογένειά του, δεν του βάζει και με στη δουλειά σου. Ναι, ρε Μανα, με εγώ λέω για περίπτωση ενώ ότι πα ότι έχει έναν πατέρα, ο οποίο είναι αρχιστό και ψυχοπαθητικό. Και αυτό έχει ανοίξει μια εταιρεία. Mm -hmm. Και εσύ μετά έρχεσαι και δουλεύει σε εκείνη την εταιρεία και γενικά φτάνει στο σημείο να είσαι, ξέρω εγώ, διευθυντή τη εταιρεία. Αλλά έχει τον, τον, ιδρυτή με στα πόδια. Έχω κάτι υπόψη μου τώρα αυτό που λέω. Έχει τον ιδρυτή με στα πόδια σου, ξέρω εγώ, πέρα 85 τώρα ο ιδρυτή, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, ο οποίο έρχεται και κάθεται εκεί πέρα και δημιουργεί συνεχέ ιστορίε. Δεν μπορεί να κάνει. Ναι. Πέσει σε γέμπεζε. Φεύγει <laughs> από την εταιρεία και περιμένει τον πατέρα σου να αποσυρθεί παντελώ και μετά να επιστρέψει. Ενώ ότι υπάρχουν και τέτοια θέματα. <laughs> ενώ ε, γι' αυτόν εγώ θεωρώ ότι είναι καλύτερα τα παιδιά να μην δουλεύουν μαζί με του γονεί. μην... Ε, γενικά θεωρώ ότι οι οικογενειακέ επιχειρήσει έχουν αυτού του κινδύνου έχουν πάρα πολλέ ιστορίε, έχουμε πάρα πολλές ιστορίες μέσα από οικογενειακές επιχειρήσεις, yeah. ε, οι σχέσεις μεταξύ των μελών που να που έτσι να δυσκολεύει την διαχείριση τη ζωής, δηλαδή να έχουμε συγγένεια με κάποιον, να είναι γνωστός μας, να είναι φίλος μας, να είναι διάφορα, τέτοια και να είναι στη δουλειά μας, να μην κάνει καλά τη δουλειά του και να μην μπορούμε να κάνουμε διαχείριση γιατί εμπλέκονται οι άλλοι σχέσεις που έχουμε μαζί με αυτόν τον mm -hmm. άνθρωπο που δεν μας επιτρέπει να, να, κάνουμε σωστή δουλειά. Στην Κύπρο λέμε με το συγγενή σου φαεπ και αλληζουβερίσι με Αλληζουβερίσι είναι μια τουρκική λέξη που σημαίνει διαπρα... συναλλαγή, είναι επαγγελματική. Συναλλαγή. Ναι. Άρα, αυτό που λέει η έρευνα είναι ότι η καλύτερη, ο καλύτερο τρόπο για να διαχειριστεί έναν άνθρωπο ο οποίο έχει ψυχοαθητικά στοιχεία είναι να μην τον προσλάβει. Λοιπόν, γιατί άφαξ και τον προσλάβει. Τα, τα προβλήματα που θα σου δημιουργήσει θα είναι ύπουλα και μέχρι να το καταλάβεις θα είναι πλέον αργά. Γιατί θα έχουν φύγει πάρα πολλά άτομα, τα οποία δεν θα σου έχουν ποτέ γιατί έχουν φύγει, είτε γιατί δεν έχουν την ευκαιρία, είτε γιατί δεν έχουν το θάρρο, είτε γιατί δεν το κατάλαβαν ούτε οι ότι ήταν ο λόγο τελικά που έφυγαν. Λοιπόν, και ώσπου να το καταλάβει, θα είναι πλέον, πλέον αργά. Επίση, αυτοί οι άνθρωποι, πέραν από το ότι βασανίζουν ανελαίητα τον κόσμο. Που, του, που, που υποτίθεται τους δίνεις για να το δίκουν και να τον μαναντζάρουν για να βγάλει καλύτερο αποτέλεσμα. Τι κάνουν ε, κλέβουν είναι οι μπορεί πούμε να κάνουν πίσω από την πλάτη σου άλλε συμφωνίε και να παίρνουν μίζες να τα παίρνουν δηλαδή με άλλους τρόπους να σου κάνουν να σου φέρνουν ένα αγγελικό πρόσωπο ότι... σκέψου mm. να έχεις έναν, έναν, στη δουλειά σου να έχεις μια εταιρεία και να δουλεύει κάποιο μέσα στην εταιρεία σου ο οποίο να κάνει παράπλευρες business mm. οπότε αυτό δεν το νοιάζει το κέρδος της εταιρεία, τον νοιάζει να δουλέψει η δική του η business οπότε μπορεί να αφήσει κάτι το οποίο είναι καλό για σένα να περάσει γιατί δεν το συμφέρει ακριβώς Έχω και στο πώς... μυαλό μου τώρα περιπτώσει πολλέ. Περιπτώσεις, ε, ε, κάποτε είχα μια θεραπευόμενη, η οποία ήταν επιχειρηματία και είχε δύο-τρει εταιρείε. Και είχαμε καταλήξει σε αυτό το ζήτημα, όταν μιλούσαμε για τα θέματα τη, ότι παίζει τεράστιο ρόλο η πρόσληψη. Mm. Δηλαδή, ε, η κοπέλα αυτή ήταν. Ε, ε, και είναι ένα καλό άνθρωπο με καλέ προθέσει και θεωρούσε λανθασμένο ότι όπω αυτή είναι έντιμη, είναι και άλλη έντιμη. Ότι όπω σκέφτεται αυτή, έτσι σκέφτονται όλοι. Και έτσι τη είχε εντύχει σε διάφορε φάσει να προσλάβει προσωπικό που ήταν very promising, που ήταν πολύ υποσχόμενο προσωπικό, με πολύ ωραία γεωγραφικά κλπ. Και η δουλειά τη να πηγαίνει πίσω και στο τέλο να ανακαλύψει ότι έκαναν τι δικέ του business ει βάρο τη εταιρεία. Ε, θέλει πάρα πολύ προσοχή και υπαγρύπνηση. Πάρα πολύ προσοχή γι' αυτό και τα άτομα αυτά όταν τα κάνεις συνέντευξη συνήθως τι κάνουν σου δείχνουν έναν απίστευτο έτσι, μια συμπεριφορά που σε γοητεύει κτλ σε πείθουν ότι είναι οι καλύτεροι για αυτή τη δουλειά και στο τέλος σου τη φέρνουν με άλλον τρόπο γι' αυτό και υπάρχουν πλέον πάρα πολύ χρήσιμα εργαλεία ψυχομετρικά τα οποία πρέπει να τα βάζετε να τα κάνουν άνθρωποι που είναι εξειδικευμένοι πάνω σε αυτά τα εργαλεία και όχι οι άνθρωποι που έτυχε απλά να πιάσουν στα χέρια τους κάποια στιγμή για να δουν πώς είναι, γιατί πολλές φορές ε, ε, χρειάζεται κανείς να μπορέσει να το ερμηνεύσει αυτά τα αποτελέσματα και να δει κάποια πράγματα τα οποία δεν θα τα δει κάποιο που δεν έχει ασχοληθεί εκτενώς με την ψυχομετρική αξιολόγηση. Ε, επίσης, θα πρέπει να ζητάτε συστάσεις ε, που να παίρνετε εσείς, ο, ε, εσείς οι ίδιοι για αυτές, δηλαδή όχι ...χαρτιά που να σας δίνουν, να παίρνετε εσείς οι ίδιες συστάσεις και θα πρέπει να κάνετε πάρα πολύ δύσκολες ερωτήσεις που να έχουν να κάνουν πιο πολύ με την προσωπικότητα του ανθρώπου αυτού. Δηλαδή τι θα έκανες εάν σε περίπτωση υπήρχε αυτόν και αυτόν το θέμα και τα λοιπά, πώς θα το διαχειριζόσουν... Ε, για να δούμε τι απάντηση θα έδινε και γενικότερα πώ αντιμετώπιζε ε, την κατάσταση. Όταν βρίσκουμε στι όμω, όχι από αυτόν από τον οποίο θα φύγει, γιατί μου βιάζει να του ξεφορτωθεί ο άνθρωπο και να δώσει τι καλύτερε συστάσει. Ούτε από ανταγωνιστέ <laughs> μα. Από προηγούμενου. <laughs> Ούτε από ανταγωνιστέ μα που προφανώ θα θέλουν <laughs> να πάρετε αυτόν τον άτομο για να σα καταστρέψουν. <laughs> Είναι... Παναγία μου, είναι... το μου, είναι τα πιθέμενα. Είναι Παναγία παρα... ναι. μου, είναι πάρα πολύ. Είναι γεμάτο ο τόπο όμω. Ναι ναι ναι, 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 ναι. ναι, ναι. Ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια. Είναι πάρα πολύ. Και αρέσκονται πολύ σε θέσει εξουσία και στο δημόσιο τομέα και στον ιδιωτικό τομέα. Και στο δημόσιο είναι ακόμα πιο δύσκολο. Γιατί οι άνθρωποι που τους έχουν υφιστά, που είναι οι προϊστάμενοι του, τι μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι. Πρέπει να παρετηθούν για να μπορέσουν να να, να βρουν την υγεία του. Ενώ στον ιδιωτικό τομέα, εντάξει, λε, Αντεγιά, φεύγω, παίρνω και την αποζημίωσή μου, παρετούμε δεν ξέρω τι και πάω σε άλλη δουλειά. Στον δημόσιο τομέα είναι πολύ πιο δύσκολο όταν έχει τέτοιου προϊσταμένου, ακριβώ γιατί ε, πρέπει να πάρει πολύ σκληρέ αποφάσει ε, για, για να μπορέσει να έχει καλύτερη αντιμετώπιση. Τι κάνω λοιπόν αυτοί, θα, θα του σκιαγραφίσω λίγο Σκιαγράφη. για να γίνουμε λίγο πιο κατανοητοί. Δηλαδή, μπορεί. Να βάζουν άτομα σε θέσεις κλειδιά για να αποδυναμώσουν τους ικανούς. Δηλαδή έρχονται και λένε ποιος είναι ο πιο άχρηστος από εδώ μέσα, ποιος είναι ο πιο μέτριος προς τα κάτω. Θα βάλω αυτόν να είναι ε, βοηθός διευθυντής. Δεν θα βάλω αυτόν που είναι ικανός. Δεν μα βάλω αυτόν που είναι ικανός, θα φανεί η δική μου ικανότητα. Και μετά εγώ τι θα κάνω άμα φανεί η δική μου ικανότητα. Λοιπόν, επίση δεν θα βάλω το άτομο το οποίο μου μιλάει, που με οριοθετεί, που γενικότερα άμα δεν του αρέσει κάτι, έχει το θάρρο τη γνώμη του, που πάει και βρίσκεται για τον πιο πάνω και του κάνει θέμα. Θα βάλω κάποιον που δεν μιλάει, που είναι παθητικό, που είναι ένα γέσμα, yes μια γέσγουμα, yes η οποία ό,τι του πει κάνει. Είναι. Ε, πώς Πώ τα λένε τώρα, να μην τα πούμε το υποκοριστικό του. People pleasers. Ε, ναι, όλα αυτά. Οι άνθρωποι ευχαριστητέ. Ακριβώ. Ε, αρέσκονται να τρομοκρατούν τους άλλους μέσω μόμπινγκ, χρησιμοποιούν ενώς μπορεί να σας κάνουν τους καλούς να μαθαίνουν προσωπικά σας δεδομένα και μετά να χρησιμοποιούν αυτά τα προσωπικά δεδομένα κατά το δοκούν για να σας μεταχειρίζονται να σου πούνε δεν θα κάνεις αυτήν τη δουλειά. Εγώ θα πω ότι την τάδε μέρα που μου είπες ότι θα έφευγες νωρίτερα, πήγες ξέρω εγώ κάπου αλλού και δεν πήγες εκεί που έπρεπε να πας. Ενώ όταν του εζήρισες την άδεια για αυτόν, σου είπε ναι, κανένα πρόβλημα φυσικά να πας και εγώ θα σε καλύψω κτλ. κτλ. Διαδίδουν φήμε για σένα που δεν ισχύουν φυσικά, ψευδείς φήμε για σένα, για να μπορέσουν να, για, για να διασκευάσουν τις και εκεί που χρειάζεται να σου κάνουν το κακό. Αναπτύσσουν τεχνικές διαχείρισης εντυπωσιασμού, ώστε να δείχνουν ότι έχουν αυτοπεποίθηση. Δηλαδή στους ανώτερους δείχνουν ότι είναι πάρα πολύ καλοί με τους άλλους, πολύ υποστηριχτικοί, λένε πάντα καλά λόγια, δεν τους, γενικότερα δεν κάνουν κακό σε κανέναν, αλλά από πίσω από την πλάτη τους κάνουν άλλα πράγματα. Και οποιαδήποτε κακή έτσι, απόφαση πάρουν, τη δικαιολογούν ότι ήταν είμαι σκληρό γιατί είμαι σωστό στη δουλειά μου. Δεν κάνω χάρες εγώ και γι' αυτόν έχουν παράπονα γιατί κάνουν σωστά τη δουλειά μου. Γιατί αν, αν δεν έκαναν σωστά τη δουλειά μου, δεν θα είχαμε επιτύχει αυτόν και αυτόν και αυτόν. Επίσης παρουσιάζουν τα επιτεύγματα άλλων Ο που διδάτης. με αυτούς τους τρόπους τους κάνουν να δουλεύουν με το με το πιστόλι στον κρόταφον τους ανθρώπους ως δικά τους, ως δικές τους έτσι επινοήσεις, ως δικές τους ε, παραγωγικές έτσι επιτυχίες και Γενικότερα είναι πάρα πολύ δύσκολοι άνθρωποι ε, μακριά από εμάς <laughs> <laughs> και μακριά από εσάς. Δεν είστε τρελοί, αν. Α, νιώθετε ότι ένας άνθρωπος στην εργασία σας, ο οποίος, όπως είπες, πολύ σοφά, πολύ πιθανό να τα επιλέγει και θέσεις εξουσίας, θεωρείται ότι σας έχει τρελάνει, ε, ε, έχετε δίκιο. Mm. Γιατί ε, παίζει και πολύ γκασλάιτινγκ, σε βγάζουν και τρελό. Ε, φυσικά, ο, ε, βρίσκουν τα ευάλωτα σου σημεία. Δηλαδή, βλέπουν, ανοιχνεύουν μέσα από το πρόσωπό σου πότε σκοτεινιάσε, πότε πρασίνησε, πότε κεκτρύνισε, πότε κοκκίνησε <laughs> και ανάλογα με το χρώμα που θα πάρει, ε, ξέρουν πώ να σε διαχειριστούν. Ποιο κουμπάκι σου θα ανάψει, ποιο κουμπάκι πρέπει να πατήσουν για να σε διαχειριστούν. Mm -hmm. Είναι, είναι δεξιοτέχνε στον gaslighting. Έχουν πάρει όσκαρ σε αυτή την ανείχνευση συμπεριφορά και είναι, γι' αυτό είναι και είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και ε, γι' αυτό και ξεκίνησα λέγοντας σε αυτούς που προσλαμβάνουν τέτοιους ανθρώπους να προσέξουν πάρα πολύ την επιλογή των ανθρώπων στα πολύ σημαντικά πόστα. Έτσι επειδή αρεσκόμαστε στην Ελλάδα και στην Κύπρο να προάγουμε ανθρώπους μέτριους προς τα κάτω και να αφήνουμε του ικανούς να φεύγουν στο εξωτερικό yeah. και να έχουμε τόσα, τόσους επιστήμονες Κύπριους και Ελλαδίτες οι οποίοι να θριαμβεύουν στο εξωτερικό και στην Κύπρο μα και στην Ελλάδα μα, να έχουμε άτομα τα οποία να μας βασανίζουν, να μην γίνεται η δουλειά μα, να μην προχωρούν οι, τα προγράμματα, οι έρευνε, οι δουλειέ μα, ακριβώ γιατί σε αυτά τα πόστα, τα πιο σημαντικά, τα πιο κέρια, δεν επιλέχθηκαν οι σωστοί άνθρωποι. Ε, πέραν από την εμπιστοσύνη και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα προσωπικότητα που πρέπει να έχει ένα καλό υπάλληλο και πρέπει να είναι και ικανό και παραγωγικό. Yeah. Και είναι μαζί το ίδιο σημαντικά και τα δύο. Λεστε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη! Καλή δύναμη. Γεια. Yeah.